έχουμε αυτή τη στιγμή, είπαμε ότι είναι η μέρα των συγγενών, των αγνοουμένων, και υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ ο οποίος ψάχνει τον αδελφό του απεγνωσμένα Φίβο, και κάνουν έκκληση και μέσα από τα social media αλλά και μέσα από τις τηλεοράσεις, μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Ναι, Μαρίων, πρόκειται για ένα από τα πολλά αγνοούμενα παιδιά, γιατί μιλάμε κυρίως για παιδιά ηλικίας 20 μέχρι 25 ετών. Πρόκειται λοιπόν για τον Ντένις Ρούτσι, 23 ετών, ο οποίος είχε βρεθεί στην Αθήνα για το τριήμερο για να δει την κοπέλα του και θα επέστρεφε στην Θεσσαλονίκη σπίτι του. Και δυστυχώς δεν επέστρεψε ποτέ. Οι συγγενείς του τον αναζητούν ακόμα και σήμερα. Mm-hmm. Ο αδελφός του μέσα από την εκπομπή μας, ο Κριστιαν, κάνει έκκληση σε οποιονδήποτε μήπως έχει δει κάτι, μήπως γνωρίζει κάτι. Κριστιαν, σε έχουμε στην γραμμή. Ναι, μας ακούς? Σας ακούω. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το αγόρι αυτό, τον αδελφό σου. Πόσο, 23 ετών? Ναι, αδελφούλη μου, είναι 22, έκλεινα 23 σε ένα μήνα. Ήτανε μέσα σε αυτή τη μοιραία μαξοστοιχεία. Σε ποιο βαγόνι ήτανε, ξέρετε? Το εισιτήριο ήταν στο 5ο βαγόνι. Απλά πιστεύουμε ότι είχε πάει στο 1ο, διότι είναι το κηλικείο εκεί και συνέχεια πήγαινε. Κριστιαν, είχες μιλήσει καθόλου μαζί του τηλεφωνικά όσο ταξίδευε, είτε εσύ είτε κάποιος από τους γονείς σας? Όσο ταξίδευε, ήταν σε κλήση ο πατέρας μου μαζί του και κατά τις 11 η ώρα περίπου κόπηκε η σύνδεση. Τώρα δεν γνωρίζω αν ήταν το τούνελ ή ήταν το ατύχημα, αλλά κόπηκε εκεί. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχετε πάρει ενημέρωση, φαντάζομαι θα έχετε απευθυνθεί παντού. Ναι, είμαστε στη Λάρισα, έχουμε δώσει DNA και περιμένουμε να μας πάρουν τηλέφωνο. Άρα, για να ξαναπούμε, ήταν στο 5ο βαγόνι το εισιτήριο. Φαίνεται ότι είχε μετακινηθεί προς το 1ο βαγόνι που ήταν το κηλικείο, η καντίνα. Μιλούσε με τον πατέρα σου μέχρι περίπου εκείνη τη στιγμή της σύγκρουσης. Και από εκεί και πέρα χάνονται τα ίχνη. Δεν υπάρχει καμία άλλη ενημέρωση για αυτό εδώ το αγόρι, το οποίο πήγαινε στη Θεσσαλονίκη επιστρέφοντας από Αθήνα. Ήταν φοιτητής. Δουλεύει? Όχι, δεν ήταν φοιτητής, δουλεύει. Εσείς τώρα δώσατε DNA, είσαστε στην Λάρισα, μου είπες. Δηλαδή πήγατε στο νοσοκομείο και δώσατε DNA. Ναι, πήγαμε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Λάρισας, δώσαμε DNA και μας είπαν θα μας πάρουν τηλέφωνο για την ταυτοποίηση. Θέλεις λίγο να μας περιγράψεις έτσι αυτή τη στιγμή πώς ζείτε αυτές τις ώρες? Δηλαδή δεν το εύχεται κανείς ούτε στον εχθρό του αυτό το πράγμα, αυτό που περνάτε πραγματικά. Έχετε κουράκιο. Τη στήριξή μας όσο να μην σημαίνει τίποτα αυτό, αλλά... Το εκτιμώ πάρα πολύ. Κουράγιο σε όλες τις οικογένειες που είχαν άτομα μέσα στο τρένο, σε αυτό το τρένο. Είναι πολύ δύσκολο, θέλει πολύ δύναμη και... Προσπαθούμε, δηλαδή έχουμε θετικές σκέψεις. Εκεί ανάμεσα στο νοσοκομείο υπάρχουν και άλλοι συγγενείς, άλλοι γονείς. Εκεί μοιράζεστε, φαντάζομαι. Προσπαθώ λίγο να μπω στη θέση σας. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέα άτομα και γονείς, φίλοι, συγγενείς. Υπάρχει ένα κλίμα γενικά πολύ δύσκολο. Έχετε συμπαράσταση. Αυτή τη στιγμή αυτό που περνάτε είναι πάρα πολύ δύσκολο και εσείς και όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Με έναν οργανωμένο τρόπο θα λέγαμε. Ναι, δηλαδή... Εμείς τώρα για παράδειγμα εγώ θέλω να τον αγκαλιάσω, αλλά δεν ξέρω αν είναι το σωστό. Ναι. Εδώ χρειάζεται κάποια παρέμβαση από ανθρώπους που ας πούμε είναι εκπαιδευμένοι. Είναι ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία. Έχει ψυχολόγους εκεί στο Γενικό Κρατικό. Απλά όταν ένας δικός άνθρωπος είτε τον χάνει είτε είναι αγνοούμενος, πονάει πάρα πολύ, δηλαδή δεν μπορείς να θεραπεύσεις αυτή την πληγή. Κριστιαν, επειδή οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για να βλέπουν να χάνουν τα παιδιά τους. Πραγματικά. Θα σου πω κάτι σαν έτσι αρκετά μεγαλύτερος. Προσπάθησε να είσαι δίπλα στους γονείς σου. Αυτό ακριβώς κάνω. Οι γονείς μου είναι σε πολύ γάλια κατάσταση και λογικό. Και είστε δύο αδέλφια? Ναι, ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός μου. Εσύ δηλαδή πόσο χρόνο, είναι και ο μικρότερος. Εσύ πόσο χρόνο είσαι, Κριστιαν? Εγώ είμαι 19 χρονών. 19. Αυτή τη στιγμή έχεις ελπίδα μέσα σου με όλα όσα παρακολουθείς? Πάντα, πάντα έχω ελπίδα. Σκέφτομαι θετικά και προσπαθώ να έχω το κεφάλι ψηλά.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που το μοιράστηκες μαζί μας. Σε οτιδήποτε ενδεχόμενο μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε, είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα, ξέρεις, είναι αυτές είναι, τι να πεις δεν ξέρεις. Είναι αυτές οι εκπομπές που δεν θες να πεις κουβέντα και πρέπει να γεμίσουν με λόγο. Αλλά θα σου πω κάτι, γιατί είδα και το Μίλτο πριν. Ο οποίος είναι στη γραμμή μας ακόμη. Αν έρθει στη ζωή σου η κακιά στιγμή και λόγω της δουλειάς που κάνουμε, παιδιά, να έχεις μια τέτοια εμπειρία, δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος μετά. Πολύ μάλλον να είσαι ένα παιδί το οποίο ξαφνικά έγινε ο μεγάλος αδερφός οικογένειας. Αυτό. Μέσα ένα βράδυ. Αυτό.